στο εξωτερικό. Μια επίσκεψη στα αεροδρόμια θα καταλάβει ότι επανέρχονται σιγά σιγά αλλά σταθερά μια αυξητική τάση στην περίοδο των Χριστουγέννων και γενικά σε όλα τα ταξίδια. Και ειδικά αυτήν την περίοδο των Χριστουγέννων. Τα αεροδρόμια μας είναι γεμάτα. Αρκετές πτήσεις και δρομολόγια είναι γεμάτα, οπότε μας χαροποιεί αυτόν ιδιαίτερα. Έχετε στατιστικά στοιχεία ποιοι είναι οι πιο δημοφιλείς προορισμοί? Στατιστικά στοιχεία δυστυχώς μαζεύονται λίγο μετά την παρόδο της περίοδου από το τμήμα στατιστικής, αλλά εκτιμούμε ότι και φέτος έχουμε μια αύξηση γύρω στο 4-5% την περίοδο των Χριστουγέννων. Ο προορισμός ο κύριος? Ελλάδα και Αγγλία. Η Ελλάδα είναι η κυριότερη προορισμή, σίγουρα λόγω της πολύ κοντινής απόστασης. Υπάρχουν πάρα πολλές πτήσεις κατευθείαν στην Αθήνα, Θεσσαλονίκη, αλλά και σε περιφέρειες της Ελλάδας όπου χρησιμοποιούν τα κύρια αεροδρόμια, το ίδιο και στην Κρήτη μέσα από τα Χανιά. Αλλά υπάρχουν και άλλες πόλεις ευρωπαϊκές όπου λόγω της ανάπτυξης του τουρισμού στον τόπο μας τα τελευταία μερικά χρόνια βλέπουμε μέσα από τις αεροπορικές εταιρείες, έχουμε περίπου 70 εταιρείες που συνδέουν την Κύπρο με το εξωτερικό. Όλες αυτές οι εταιρείες οι οποίες δίνουν την ευκαιρία στον ταξιδιώτη να κάνει ένα μικρό διάλειμμα από την καθημερινότητα χρησιμοποιείται, όπως η Πράγα, η Βουδαπέστη, η Ιταλία, η Πολωνία και σίγουρα το Λονδίνο, το οποίο είναι δεύτερο μετά την Ελλάδα. Ευχαριστώ πάρα πολύ κύριε Σταματάρη. Καλή χρονιά, καλά Χριστούγεννα. Καλή χρονιά σε όλους και ασφαλισμένα ταξίδια.